από τη συνάντηση με τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Δέχτηκε μία τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετείχαμε οι επικεφαλείς των οργανώσεων που συμμετέχουμε σήμερα εδώ. Λοιπόν, μας υποδέχτηκε, άκουσε τα αιτήματά μας και είπε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ευαίσθητος, γιατί σήμερα, λέει, παρουσίασε και τον ανελκυστήρα στην Ακρόπολη για τα ΑΜΕΑ. Και βεβαίως το απαντήσαμε ότι καλός ανελκυστήρας για τα ΑΜΕΑ στην Ακρόπολη και δείχνει και την πρόοδο της τεχνολογίας και πού μπορεί να φτάσει. Αλλά αυτή την πρόοδο της τεχνολογίας και την ευαισθησία του Πρωθυπουργού θέλουμε να τη δούμε στην καθημερινότητά μας. Θέλουμε να τη δούμε στα μέτρα που πρέπει να πάρουν για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Θέλουμε να τη δούμε στα ιδρύματα που ο ένας είναι πάνω στον άλλον και οι εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι και δεν προλαβαίνουν να τους φροντίσουν. Και δεν έχουν ούτε καν τα απαραίτητα μέσα προστασίας. Θέλουμε να τη δούμε στα ειδικά σχολεία που οι εκπαιδευτικοί δεν φτάνουν και που επίσης δεν έχουν μέτρα. Και τα παιδιά συνοστίζονται μέσα σε μικρές αίθουσες. Θέλουμε να τη δούμε στα κέντρα ειδικής αγωγής, που συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, ο αναγκαίος αποσυγκροτισμός που οι ίδιοι λένε ότι πρέπει να υπάρχει για να μην γίνονται εστίες μετάδοση της πανδημίας σε αυτή η χώρη, δεν υπάρχει στους χώρους ειδικής αγωγής, δεν υπάρχει στις δομές ειδικής αγωγής αποκατάστασης και πρόνοιας. Θέλουμε λοιπόν αυτή την ευαισθησία να τη δούμε στην πράξη, αυτό του είπαμε. Με δημόσιες, δωρεάν δομές, γιατί ζούμε στον 21ο αιώνα και δεν μπορεί να πεθαίνουν άνθρωποι αβοήθητοι στα σπίτια τους, επειδή οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους φροντίσουν. Δεν μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι με αναπηρία δίπλα στην νεκρή μητέρα τους, 2 και 3 μέρες, γιατί κανείς δεν τους έχει φροντίσει και τους έχουν πει να μείνουν στο σπίτι παρότι πάσχουν από κορονοϊό. Δεν μπορεί οι άνθρωποι με αναπηρία να μην έχουν αυτή τη στιγμή σύνταξη και επίδομα, γιατί τα ΚΕΠΑ είναι κλειστά και γιατί οι αιτήσεις τους είναι σε αναμονή από το Μάρτι και δεν έχουν εγκριθεί ακόμα τα επιδόματα και οι συντάξεις τους. Δεν μπορεί να μην μπορούν οι χρόνοι πάσχοντες να πηγαίνουν με ασφάλεια στα νοσοκομεία, στις μονάδες που τους περιθάλπτουν και κάνουν τακτικά τις εξετάσεις τους. Δεν μπορεί να τους στέλνουν βορρά στο επιχειρηματικό κέρδος όπως έγινε με την κλινική των νεφροπαθών και να έχουμε νεκρούς από εκεί, όπως και νεκρούς σε γυροκομεία, που ανάμεσά τους ήταν και χρόνοι πάσχοντες, ήταν και άνθρωποι με αναπηρία. Λοιπόν, σήμερα, 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων με αναπηρία, βρισκόμαστε εδώ, όπως και όλο αυτό το διάστημα βρισκόμαστε στον δρόμο, για να διεκδικήσουμε όχι μόνο τα σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, αλλά δίνουμε μάχη για την ίδια μας τη ζωή, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως άνθρωποι με αναπηρία, είτε ως χρόνοι πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Γιατί πραγματικά κινδυνεύουμε κάθε μέρα και δίνουμε μάχη για να κρατηθούμε ζωντανοί, να κρατήσουμε τους ανθρώπους με αναπηρία που φροντίζουμε όσοι είμαστε εργαζόμενοι να μην πισωγυρίσουν, να κρατήσουν δεξιότητες, άνθρωποι που δεν είναι αυτόνομοι, άνθρωποι που δεν μπορούν να κρατήσουν μέτρα ατομικής προστασίας, άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Λοιπόν, γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, βρισκόμαστε για να διεκδικήσουμε να ανοίξουν οι δομές που είναι κλειστές πρώτα απ' όλα. Γιατί υπάρχουν πτέρυγες που έχουν απαξιωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και βρίσκονται κλειστές. Γι' αυτό λοιπόν παλεύουμε να ανοίξουν αυτές οι πτέρυγες, να δοθούν αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία, για τους χρόνιους πάσχοντες, για τις οικογένειές τους. Για αυτούς που δεν έχουν κανένα να τους φροντίσει. Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για να μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και επίσης να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα με την έννοια και των ατομικών μέσων προστασίας που χρειάζεται για να γίνει αυτό. Αυτό ουσιαστικά χρειάζεται ένα κυβερνητικό, ένα κρατικό σχέδιο που θα αναλάβει την ευθύνη για αυτούς τους χώρους. Γι' αυτό και μιλάμε από την αρχή και όλα της πανδημίας ότι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας πρόνοιας είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί με συνθήκες ασφάλειας η πανδημία, με συνθήκες που θα προστατεύουν πραγματικά τη ζωή μας, την υγεία μας, τη δική μας, των ανθρώπων με αναπηρία, των χρονίων πασχόντων και των οικογενειών τους.